Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Vivian's Makeup World. Σήμερα θα σας δείξω πώς καθαρίζουμε τα πινέλα μας. Ποιοι τρόποι υπάρχουν για αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κάποια πινέλα τα οποία έχουν λερωθεί, έτσι. Έχουν υπολείμματα από χρώμα πάνω, γενικώς είναι βρώμικα, πρέπει να τα αποστηρώσουμε, να τα απολυμάνουμε έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε σε ένα νέο πρόσωπο ή και γενικότερα και σε εμάς, έτσι. Έχουμε από την καθημερινότητα πολλά που υπάρχουν. Λοιπόν, εγώ επιλέγω ένα καθαριστικό, το συγκεκριμένο είναι από MAC, λέγεται Rust Cleanser, είναι από MAC. Είναι ένα μπουκαλάκι με ένα ροζ υγρό μέσα, ανοίγει κάπως έτσι. Καλό είναι να το κλείνουμε γιατί αν δεν κάνω λάθος έχει υνόπνευμα και εξατμίζεται. Λοιπόν, τι κάνω εγώ τώρα και θα σας το δείξω και πιο εύκολα. Παίρνω ένα ποτήρι και αδειάζω λίγο από το προϊόν μέσα. Λοιπόν, λίγο τώρα μην φαντάζεστε. Τώρα τι κάνω, παίρνω λίγο ρολό χαρτί, κόβω δύο κομμάτια έτσι, λοιπόν, και βουτάω μέσα στο καθαριστικό αυτό το πινέλο μου, το βγάζω και αρχίζω να καθαρίζω, δείτε. Μυρίζει και σαν ενόπνευμα, σαν αντισηπτικό. Οπότε φανταστείτε ότι πόσο καλά καθαρίζει. Αρχίζουμε τώρα και κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Ξαναβουτάμε. Ξανά. Δείτε εδώ τι έχει κάνει, ένα μικρό πινελάκι. Έτσι. Σαν λάσπη. Λοιπόν, δείτε τώρα τι έχω γεμίσει, έτσι. Είναι μια διαδικασία η οποία βέβαια απαιτεί χρόνο. Λοιπόν, το πινέλο μου έχει καθαρίσει κατά 70-80%. Λοιπόν, να σας δείξω όμως μία άλλη διαδικασία, πάλι με το ίδιο προϊόν. Παίρνουμε πάλι δύο φύλλα χαρτί, το διπλώνουμε και ξανά και βάζουμε αυτή τη φορά πάνω στο χαρτί μία ποσότητα υγρού, πιο μικρή, έτσι. Παίρνω ένα άλλο πινέλο και κάνω πάλι την ίδια διαδικασία. Δείτε πόσο ώρα καθάρισε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε με το προηγούμενο πινέλο πάλι το ίδιο, να το καθαρίσουμε τελείως. Λοιπόν, εδώ. Γενικώς αυτό είναι ένα πινέλο το οποίο ρουφάει όντως πολύ υλικό, πολύ make-up, οπότε καθαρίζει και πολύ πιο δύσκολα. Αλλά εντάξει. Εδώ είμαστε. Και άλλη μία τελευταία εδώ λίγο. Και είναι jet. Λοιπόν, αν θέλουμε, παίρνουμε ένα υγρό μαντιλάκι και περνάμε άλλη μία. Και είμαστε ακόμα πιο τέλεια. Το πιο μπελαλίδικο πινέλο σας δείχνω, έτσι. Δεν μπορούσα να πάρω κι εγώ κανένα πιο εύκολο. Υπάρχουν πινέλα, όπως αυτό εδώ που είναι των χιλιών, το οποίο δεν καθαρίζει τόσο εύκολα με αυτό. Μπορούμε όμως να πάρουμε ένα οποιοδήποτε λαδάκι διφασικό και... δώσουμε ένα λεπτό. Λοιπόν, να πάρουμε ένα οποιοδήποτε λαδάκι διφασικό, το οποίο απομακρύνει... υγρό eyeliner και τα λοιπά, ακόμα και τα διάβραχα, και καθαρίζει άψογα. Άλλη μία. Και είναι
άψογο. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε και για τα πινέλα με τα οποία χρησιμοποιούμε υγρό eyeliner. Πάλι ίδια διαδικασία. Δείτε εδώ τι έβγαλε. Και είναι μία χαρά. Τώρα, μία άλλη διαδικασία. Αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι γρήγορος. Είναι άμα έχουμε να κάνουμε πολλά μακιγιάζ το ένα μετά το άλλο, αν θέλουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο να στεγνώσουν τα πινέλα μας κτλ. Μία άλλη διαδικασία είναι να πάρουμε το οποιοδήποτε πινέλο και να βρέξουμε κάτω από τη βρύση, να το βρέξουμε μάλλον, και το χέρι μας να ψεκάσουμε λίγο κρέμο σάπουνο ή λίγο για τα πιάτα, υγρό πιάτων ή λίγο σαμπουάνι, οτιδήποτε, και να το καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, εκεί πρέπει να προσέξουμε να μην μείνει καθόλου σαπουνάδα ανάμεσα τις τριχούλες. Και επίσης μετά το αφήνουμε πάνω, στιβιάζουμε μάλλον τα πινελάκια σε μία πετσετούλα για να στεγνώσουν. Δεν φυσάμε με το σεσουάρ για να κόντρα, γιατί μπορεί να ανοίξουν και να γίνει ένα να παραμορφωθούν τα πινέλα, κυρίως δηλαδή για φουντωτά πινέλα συμβαίνει αυτό. Και το σίγουρο είναι ότι δεν θέλουμε να αφήσουμε, ας πούμε, σε ένα ποτήρι με νερό ή σε ένα μπολάκι με νερό, να αφήσουμε για πολλές ώρες το πινέλο ανάποδα έτσι, αφενός γιατί μπορεί να στραβώσουν οι τρίχες του και να μείνει μόνιμα έτσι, ας πούμε, μόνιμα στραβό. Αλλά εκτός αυτού, εισχωρώντας το νερό μέχρι πάνω, κάποια στιγμή αυτό μπορεί να ανοίξει και να μας χαλάσει και να γίνει σαν τριαντάφυλλο. Αυτοί είναι οι τρόποι καθαρισμού των πινέλων, δηλαδή είναι οποιοδήποτε καθαριστικό πινέλων από διάφορες εταιρείες. Εγώ σας προτείνω αυτό γιατί το έχω δοκιμάσει και το ξέρω. Δεν ξέρω για διάφορα πολύ, για καθαριστικά που μπορείτε να βρείτε σε τύπου σούπερ μάρκετ και δεν ξέρω εγώ τι, γιατί δεν τα έχω δοκιμάσει, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, αλλά εκτός αυτού νομίζω ότι, εντάξει, όταν έχετε πινέλα από μια πολύ καλή εταιρεία, να προτιμήσετε κάποιο καθαριστικό επίσης από καλή εταιρεία, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις. Δηλαδή τώρα ουσιαστικά όταν έχω Mac, θα πάρω το Mac. Κάτι θα ξέρει όποιος κατασκευαστής το έφτιαξε και κάτι, τέλος πάντων, θα έχει τους λόγους του. Ή τουλάχιστον για τα συγκεκριμένα πινέλα το έφτιαξε, οπότε δεν μπορεί να πάει κάτι λάθος. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, να σας φάνηκε λίγο χρήσιμο, λίγο έτσι
να έχει ένα μικρό ενδιαφέρον. Δοκιμάστε το αν δεν το έχετε δοκιμάσει με αυτόν τον τρόπο και θα με θυμηθείτε. Καλό είναι να καθαρίζουμε τα πινέλα λίγο συχνά πυκνά την εβδομάδα. Να γίνεται ένας καθαρισμός, τόσο για να φεύγουν τα χρώματα, ακόμα και τα ίδια χρώματα βέβαια να φοράμε καθημερινά, δηλαδή να κάνουμε το ίδιο μακιγιάζ, καλό είναι κάπου κάπου λίγο να τα αποστηρώνουμε, λίγο να φεύγουν όλες οι βρωμιές. Αυτά είχα να σας πω, αν σας αρέσει το βιντεάκι κάντε like και εγγραφούλα κάτω και περιμένω καινούργια σχόλια και γενικά καινούργιες ιδέες γιατί μακιγιάζ, ό,τι θέλετε να μου πείτε, πείτε το μου. Και τι βίντεο θα θέλετε να κάνω από εδώ και πέρα. Φιλάκια πολλά, σας χαιρετώ, να έχετε μια όμορφη μέρα.